και σου την φιάλην ταύτην του ελέου και είπαγε «Ισραμώθ γαλάδ». Και όταν εισέλθεις εκεί, θέλησε δει εκεί τον Ιού, Υιών του Ιωσαφάτ, Ιού του Νημισή, και θέλησε εισέλθει και σηκώσει αυτόν εκ μέσου των αδελφών αυτού και θέλησε αγάγει αυτόν στο ενδότερο δωμάτιον και λαβών την φιάλην του ελέου, θέλησε επιχέει επί την κεφαλήν αυτού και είπε. Ούτω λέγει κύριο. Κύριος «Σε έχρυσα βασιλέ επί τον Ισραήλ Τότε ανοίξα στη θύρα, φύγε και μη μείνει. Και είπε ο νέο, ο νέο ο προφήτης τη Ραμόθ Γαλάδ, και ότε ήλθεν, οι δούοι άρχοντε του στρατεύματο σε κάθιντο. Και είπεν: Έχω λόγων προ άρχον. Και ο Ιού είπε: Προ τι να εκπάντων ημών. <coughs> ο Δέ είπε: Προ άρχον. Και σηκωθήσει ήλθεν ει τον οίκον και επέχε το έλεον επί την κεφαλήν αυτού και είπε προ αυτόν. Ούτω λέγει κύριο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, σε έχρησα βασιλέα επί των λαών του Κυρίου επί τον Ισραήλ και θέλεις πατάξει τον οίκον του Αχαάβ του Κυρίου σου για να εκδικήσω τα αίματα των δούλων μου των προφητών και τα αίματα πάντων των δούλων του Κυρίου εκ χειρός της Ιεζάβελ διότι πάσο ο οίκος του Αχαάβ θέλει εξολοθρευτεί και θέλω αφανίσει εκ του Αχαάβ των ουρούντα εις των τείχων και των κεκλεισμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω καταστή στον οίκον του Αχάβ, ω τον οίκον του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, και ω τον οίκον του Βασά, ιού του Αχιά. Και την Ιεζάβελ, εκείνε θέλουν καταφάγει εν το αγρό τη Και δεν θέλει είστε ο θάπτον αυτήν. Και ανοίξα στην θύραν, έφυγε. Και εξήλθεν ο Ιού προ του δούλου του κυρίου αυτού και είπε τη προ αυτόν, ειρηνή, γιατί ήλθε προ Εω παράφρον ούτω, ο δε είπε προ αυτού: Εσεί γνωρίζετε τον άνθρωπο και το λέγει αυτού. Και είπαν: Ψευδέ είναι, είπε η μας παρακαλούμεν. Ο δε είπε: Ούτω και ούτω ελάλησε προ Εμέ λέγον. Ούτω λέγει κύριο: Σε έχρυσα βασιλέα επί τον Ισραήλ. Τότε έσπευσαν και λαβώντα έκαστον το ημάτιον αυτού, έβαλον υπ' επί το υψηλατέρου αναβαθμού και εσάλπισαν ε εν κι λέγοντες «Εβασίλευσεν ο Ιού. Και ο Ιού ο Υιός του Ιωσαφάτ, Υιός του Νιμσή, έκαμε συνωμοσίαν κατά του Ιωράμ. Ο δε Ιωράμ εφυλάτε το ενδραμόθ γαλάδ, αυτός και άπασο Ισραήλ, από προσώπου του, Ισραήλ, του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Είχε δε επιστρέψει ο βασιλεύς Ιωράμ για να ιατρευθεί εν Ιεσραήλ από των τραυμάτων τα οποία οι έκαμεν σε αυτόν ότε επολέμη εναντίον του Αζαήλ βασιλέως της Συρίας. Και είπε ο Ιού, «Εάν είναι η γνώμη σας, ας μην εξέλθει μη δις εκ της πόλεως δια να υπάγει να απαγγείλει τούτο εν η Εσραήλ. Και υπεύσας ο Ιού, υπήγεν εις, η Ισραήλ, διότι ο Ιωράμ εκεί το εκεί. Και ο Χωζίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, είχε καταβεί να δει τον Ιωράμ. Ίστατο δε ο σκοπός επί του πύργου εν η Εσραήλ και ειδών την συνοδεία του Ιού ερχομένου είπεν «Συνοδείαν βλέπω» και είπε ο Ιωράμ «Λάβε επιβάτην και πέψον η συνάντηση αυτών και ας ρωτήσει «Ειρηνή» Υπήγε λοιπόν επιβάτης «Είπου η συνάντηση αυτού και είπε «Ούτο λέγει ο βασιλεύς Ειρηνή» και είπε ο Ιού «Τι σε μέλη περί ειρήνης, στρέψον ο πίσω μου» και ο σκοπός απήγγειλε λέγον «Ο Μητής ήλθε μέχρι σ' αυτόν και δεν επέστρεψε και απέστειλε δεύτερον επιβάτην που ως της ελθόν προς αυτόν είπεν ούτο λέγει ο βασιλεύς ειρήνη και απεκρίθη ο Ιού τι σε μέλη περί ειρήνης στρέψον ο πίσω μου και απήγγειλε ο σκοπός λέγον ήλθε μέχρι σ' αυτόν και δεν επέστρεψεν η δε πορεία είναι ως η πορεία του Ιησού Ιού του νυμσή διότι οδεύει μανιωδός και είπε ο Ιωράμ ζεύξατε και έζευξαν την άμαξαν αυτού και εξήλθον Ιωράμ ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Χωζίας ο βασιλεύς του Ιούδα, έκαστος εν τη αμάξη αυτού και υπήγονη συνάντηση του Ιού και έβρον αυτόν εν το αγρό να βουθέ του Ιεσραηλίτου. Κι ως είδεν ο Ιωράμ τον Ιού είπε ειρήνη Ιού. Ο Δέα απεκρίθη τι ειρήνη ενώ σου πληθύνονται επορνία της Ιεζάβελ της Μητρόσου και εμαγία αυτής και έστρεψε ο Ιωράμ τα σχήρας αυτού και έφυγε λέγον προς τον χοζίαν δόλος Οχοζία, και δράξας ο Ιού το τόξον αυτού, επάταξε τον Ιωράμ μεταξύ των βραχιών αυτού, και το βέλος εξήλθε δια της καρδίας αυτού, ο δε εκάμφη εν τη αμάξη αυτού. Κι ο Ιού προς τον Βιδ Κάρ, τον στρατηγόν αυτού λάβε, και ρίψον αυτόν στη μερίδα του αγρού του Ναβουθέτου Ιεσραηλίτου, διότι ἐνθυμήθητι ότι εγώ και εσύ επορευόμεθα έφυπη ο πίσω Αχάβ του πατρός αυτού, ότι ο Κύριος επρόφερε κατά αυτού την απόφαση αυτού. Ναι, είδον χθες τα αίματα του Ναβουθέ και τα αίματα των ιών αυτού, λέει ο Κύριος. Και θέλω κάμισε ανταπόδοση εν τη μερίδι ταύτη, λέγει Κύριος. Τώρα λοιπόν σήκωσον και ρίψον αυτόν εις τη μερίδα ταύτην κατά τον λόγο του Κυρίου. Ο δέο Χωζίας, βασιλεύς του Ιούδα, ο σιδετάφ έφυγε δια της οδού της οικίας του κήπου. Και κατεδίωξεν ο πίσω αυτού ο Ιού και είπεν «Πατάξατε και τούτον εν τη αμάξη αυτού». Και έκαμον ούτω κατά την ανάβαση γούρ πλησίων του Ιβ Λεάμ και έφυγεν εις Μεγιδό και εκεί απέθανε. Και έφεραν αυτόν οι δούλοι αυτού επί αμάξης εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο αυτού μετά των πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ. Ευασίλευσε δε ο Χωζίας, επί Ιούδα κατ' ενδέκατον έτος του Ιωράμ Ιού του Αχάβ. Ήλθεν ο Ιούης Ιεσραήλ και ακούσασα η Εζάβελ, έβαψε τους οφθαλμούς αυτής και εκαλόπισε την κεφαλήν αυτής και διέκυψε δια του παραθύρου. Και ενώ εισήρχε το εις την πύλη, ο Ιού είπεν, «Ευτύχησε νον ζυμβρή, ο φωνεύσας τον Κύριον αυτού». Ο δε υψώσας το πρόσωπον αυτού προς το παράθυρον είπε, «Τι συνεμετέ μου, τι και έκυψεν, προς αυτόν δύο, και έκυψαν προς αυτόν δύο-τρεις ευνούχοι. Και υπερήψατε αυτήν κάτω. Και έριψαν αυτήν κάτω και ραντίστη εκ του αίματος αυτής προς τον τείχον και προς τους ύπους και κατεπάτησαν αυτήν. Και αφού εισήλθε και έφαγε και έπιεν, είπεν υπάγεται να είτε τώρα την κατηραμένην ταύτην και θάψατε αυτήν διότι είναι θυγάτηρ Βασιλέο. Και πήγαν δια αυτήν πλην δεν έβρικαν σε αυτήν παρά το κρανίον και τους πόδας και τα σπαλά μας των χειρών, και επιστρέψαντες απήγγυλαν προς Αυτόν. Ο δε είπε ούτω είναι ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού ηλία του Θεσβήτου λέγον «Εν τη μερίδη της Ιεσραήλ θέλουσιν καταφάγει εκείνες τα σάρκα της του εν τη μερίδη της θέλουσιν καταφάγει εκείνες τα σάρκα της Ιεζάβελ, και το πτώμα της Ιεζάβελ θέλει στο το σκοπρία επί προσώπου του αγρού εν τη μερίδη ώστε να μην είπωση αυτή είναι η Ιεζάβελ, αμήν πολύ κράτησε η βασιλεία του Αχαάβ και ιδιαίτερα η εξουσία της Ιεζάβελ στις δέκα φυλές του Ισραήλ. Πολύ κράτησε. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Όχι μόνο κράτησε, αλλά έστειλε και τον Ηλία, έστειλε και τον Ελισέ, πραγματικά ανθρώπους πλήρης πνεύματος Αγίου, προφήτες δυνατούς εν πνεύματι, με πρόθεση τη μετάνοια Αλλά όσο πιο πολύ ο Θεός ενεργούσε Τόσο πιο πολύ ο Αχάβ και η Εζάβελ Απομακρύνονταν από το θέλημα του Θεού Το τέλος βέβαιον οργή Θεού Οργίζεται ο Θεός βέβαια Είναι Θεός οργιζόμενος λέει η Γραφή Μα δεν είναι αγάπη Είναι ο Θεός αγάπη αλλά είναι και δίκαιος ο Θεός και οργίζεται όταν ξεπεράσει η ανθρωπότης, οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, τη μακροθυμία του Θεού, η οποία βέβαια είναι πολύ μεγάλη. Άντεξε στη βασιλεία του, Ιωάκ του Αχαάβ, άντεξε στη βασιλεία του γιού του Οχοζία, άντεξε και στη βασιλεία του γιού του Ιωράμ. Η δε εξουσία της Ιεζάβελ εκεί ήταν, με τις μαγείες της, με τις μαντίε της και με τις ειδωλολατρίες της. Τώρα πρέπει να έρθει το τέλος, η οργή του Θεού. Και να βρει ο Θεός, όπως λέει, τη ράβδο της οργής του. Να βρει έναν άνθρωπο που να εκπληρώσει την οργή του κατά πάντα όμως. Πλήρως τα θελήματα του, πλήρως. Ο Θεό έψαξε και βρήκε τον Ιού έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γι' αυτόν εκτό του ότι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έδινε πολύ μεγάλη σημασία στον προφητικό λόγο του Θεού. Δεν τον εξουθενούσε όταν μίλησε με τον Ηλία τον προφήτη, ότι θα καταστρέψει τον Αχαάβ και την οικογένειά του, αν δεν μετανοήσει, και μάλιστα ότι θα πεθάνει στον αμπελάκι του Ναβουθέ το οποίο έκλεψε και αφού εφώναυσε προηγούμενα τον ιδιοκτήτη των Αβουθέ, ο Ιού το ήξερε και το είχε φυλαγμένο στην καρδιά του. Δεν περνούσε με επιπολαιότητα τον προφητικό λόγο του Θεού. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος λέει «Προφητείες μη εξουθενείτε». Μην τα βάζεις με τις προφητείες του Θεού. Περίμενε Μπορεί να μην είναι. Αν είναι αντίθετα, τι διακρίνουμε. Μα έχει δώσει ο Θεό εξουσία να διακρίνουμε τι προφητείες. Αλλά πώ τι διακρίνουμε, πρώτον, εάν είναι έξω από το λόγο του Θεού. Αν δεν συμφωνεί με το λόγο του Θεού, τότε δεν συζητιέται ότι έκανε λάθο. Δεν είναι ψευδοπροφήτη. Έκανε λάθο ο άνθρωπο αυτό. Ψευδοπροφήτη είναι αυτό ο οποίο αλλοιώνει το λόγο του Θεού συνειδητά όχι από λάθο. Οι άνθρωποι όλοι κάνουμε λάθη. Και στο κήρυγμα και στις προφητείες και στη ζωή μας. ποιο είναι αλάνθαστος. Μόνο ο Θεός είναι αλάνθαστος και μόνο αυτός που διοικείται από το Πνεύμα του Άγιο είναι αλάνθαστος. Οι προφητείες μπορεί να γίνουν λάθος. Αν είναι όμως έξω από το Λόγο του Θεού. Από εκεί και πέρα το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ποιο προφητεύει. Αν έχει καλό καρπό, αν έχει καλό καρπό, αν έχει καλή οικογένεια, αν έχει καλή ζωή, αν έχει καρπό πνεύματος Αγίου. Και τρίτον, εάν αυτή τη στιγμή προφητεύει, είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ή όχι. Γι' αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ακριβώς, αλλά είναι δυνατόν και αυτό να μας το φανερώσει ο Θεός. Εάν όμως αυτά όλα ισχύουν, έχει καλή προφητεία, στέκεται καλά στην πίστη του Θεού, στο λόγο του Θεού, στο έργο του Θεού και ιδιαίτερο λέει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε είναι παράβαση στο λόγο του Θεού να εξουθενήσουμε την προφητεία. Αλλά τι μα λέει ο λόγο του Θεού, περίμενε να δει. Εάν γίνει, θα πει ο Θεό ελάλησε και θα δοξάσεις όχι τον προφήτη, τον Θεό. Εάν δεν βγει, τότε θα πεις ελάλησε εκ της υπερηφανίας της καρδίας του και τέλειωσε. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτού του ιού ήταν η μεγάλη προσοχή και η μνήμη και για να έχεις μνήμη σημαίνει ότι το έχεις βάλει στην καρδιά σου. Στο λόγο του Θεού, στον προφητικό λόγο του Θεού αλλά και στις προφητείες του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός λοιπόν διάλεξε τον Ιού χωρίς να ξέρουμε τι άλλα βρήκε εκτός επίσης ότι ό,τι του είπε, καθώς θα δούμε στη συνέχεια, όλα τα έκανε. Αν και στο τέλος έκανε και αυτός μεγάλα λάθη. Είναι δύο λοιπόν χαρακτηριστικά τα οποία βρήκε ο Θεός σε αυτόν, τουλάχιστον αυτά μπορούμε να διακρίνουμε εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ό,τι τον διέταξε το έκαμε, όλα όσα τον διέταξε να κάνει τα έκανε, δηλαδή ήταν υποτεταγμένος και επιμελής στην εκτέλεση, στην υπακοή και στην εκτέλεση των εντολών του κυρίου. Και δεύτερον, έδινε πολύ μεγάλη προσοχή στον προφητικό λόγο του Θεού. Δεν ζούσε κατά τη γνώμη του, δεν έκρινε κατά τη γνώμη του, δεν βάδιζε κατά τη γνώμη του, αλλά είχε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Βεβαιότερο από τη σκέψη του, από τη λογική του, από τη γνώμη του, από όλα. Γι' αυτό και ήρθε ο καιρό να τον καλέσει ο Θεός για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ο Θεός είχε προφητεύσει στον Ηλία λίγο πριν τον παραλάβει ότι θα χρήσεις βασιλιά στον Ισραήλ τον Ιού. Θα χρήσεις βασιλιά στη Συρία τον Αζαήλ και θα χρήσεις προφήτη μετά από σένα τον Ελισέ. Όμως όταν ο Θεός προφητεύει προφητεύει και για το παρόν και για το άμερος, άμεσο μέλλον αλλά και για το απότερο μέλλον γιατί χρόνοι και η καιρία ανήκουν στον Χριστό, στο Θεό δεν ανήκουν σε μας και έτσι ήλθε ο καιρός να χρηστεί βασιλιάς ο Ιού, όχι από τον Ηλία ο οποίος το πιθανότερο είναι ενημέρωσε τον Ελισσέ αλλά από τον Ελισσέ τον κατάλληλο χρόνο ο Θεός το ξέρει ο Ελισσέ εάν το ήξερε περίμενε το Θεό να τον ειδοποιήσει, αν τον είχε ενημερώσει ο Ηλίας, περίμενε το Θεό να του πει το πότε. Εάν παρόλα αυτά ο Ηλίας δεν του το είχε πει, ο Ελισέ, χωρίς να περιμένει, είχε επίσκεψη Κυρίου, που του λέει στείλε κάποιον να χρήσει τον Ιού τώρα, βασιλιά, γιατί η μακροθυμία μου έφτασε στο τέλος. Ξεπέρασε η Εζάβελ τη μακροθυμία μου. Τη έδωσα καιρό να μετανοήσει αλλά δεν μετενόησε. Αλλά και τα παιδιά της και ο Χωζία που είχε πεθάνει ο πρώτος γιος του Αχάβ που εχρήστη βασιλεύς αλλά και ο Ιωράμ ο δεύτερος γιος του βασιλιά περπατούσαν ακριβώς στα χνάρια του πατέρα τους και της μητέρας τους. Φωνάζει λοιπόν ένα εκ των ιών των προφητών ο Ελισέ και του λέει πήγαινε τώρα στην Ραμόθ Γαλάδ και όταν εισέλθησε εκεί που ήταν εκεί που κατοικούσαν οι στρατηγοί και οι άρχοντες εκεί θα απευθυνθεί στον Ιού, ο οποίος με τα πάση βεβαιότητας θα είναι εκεί γιατί τα βήματα των ανθρώπων χωρίς να το καταλάβουν κατευθύνονται από το Θεό ιδίως των ανθρώπων του Θεού όπως και τα βήματα των ανθρώπων χωρίς να το καταλάβουν των παιδιών του διαβόλου κατευθύνονται από τον διάβολο γιατί ο, ο Θεός επεμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου αλλά και ο διάβολος δελεάζει πλανάει, κατηγορεί και κατευθύνει και αυτός εκεί λοιπόν στην Ραμόδ Γαλάδ θα συναντήσεις τον Ιού ανάμεσα σε πολλούς θα τον φωνάξεις και θα του πεις έλα να σου πω κάτι μυστικά μέσα σε ένα δωμάτιο θα έλθει και όταν θα έλθει πάρε αυτή τη φιάλη με το λάδι και πες του το λέει ο Κύριος ο Θεός εγώ σε έχρισα βασιλέα στον Ισραήλ και θα τον χρήσεις με το έλεον το οποίο σου δίνω. Χωρίς ενδιασμούς και μ' αρέσει αυτό, χωρίς καθυστερήσεις και αρέσει στο Θεό πάρα πολύ αυτό, χωρίς αμφιβολίες αποδεχόμενος το Λόγο του Θεού από το στόμα του Ηλίσε, ο Υιός του Προφήτη ξεκίνησε και όπως του είχε πει έτσι και έγινε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει αδελφοί. Όχι μόνο οδηγεί και κατευθύνει και είναι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή μας να έχουμε αποκαλύψεις Θεού. Ο Πατέρας να έχει αποκαλύψεις για το σπίτι Του οδηγία για το σπίτι του, η μητέρα για τα παιδιά της, ο καθένας μας για τον εαυτό του. Αλλά δεν έρχονται οι φανερός και οι αποκαλύψεις παρά μόνο μέσα στην προσευχή. Εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός. Και εκεί μιλάει ο Θεός. Στην εξήτηση μιλάει ο Θεός. Όχι στις κουβέντες μεταξύ μας, στην εξήτηση. Δεν θα μου μιλήσει ο Θεός όταν μιλάω με τη γυναίκα μου, και πόσο περισσότερο όταν κουτσομπολεύω ή όταν κρίνω και κατακρίνω, αλλά όταν εγκαταλείψω τη γυναίκα μου και πάω στο δωματιό μου, γονατίσω και ζητήσω από το Θεό το ίδιο και στη γυναίκα μου, το ίδιο και σε όλους μας. Πράγματι λοιπόν, ο Υιός του Προφήτη πήγε, συνάντησε όπως ακριβώς του είπε ο Θεός σε εκείνο το κτίριο πολλούς ανάμεσα σε και άρχοντες και ανάμεσα σε αυτούς και τον Ιού και του λέει άρχοντά μου έρχεσαι να σου πω κάτι. Και ο Ιού λέει σε ποιον το λες εσένα. Και αμέσως σηκώθηκε και το αποτέλεσμα του έργου του Θεού είναι ότι όλα τρέχουν ρολόι έτσι όπως τα έχει προφητεύσει ο Θεός. Ό,τι και να κάνει ο διάβολος δεν μπορεί να το εμποδίσει γιατί το δρόμο τον ανοίγει ο Θεός. Μπορεί να αντισταθεί, αλλά δεν καταφέρει τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε σε ένα δωμάτιο μέσα και εκεί επιχέει στην κεφαλή του το λάδι και του λέει το λέγει Κύριος ο Θεός σε έχρυσα βασιλέα επί των λαών του Κυρίου και επί τον Ισραήλ. Και συνεχίζει με εντολές. Προφητείες μεν εντολές δε, και θέλεις πατάξει τον οίκον του Αχάβ του Κυρίου σου για να εκδικήσω τα αίματα των δούλων μου των προφητών και τα αίματα πάντων των δούλων του Κυρίου εκχειρός της Ιεζάβελ. Τι σημαίνει και θέλεις πατάξει. Θα μπορείς να πατάξεις εάν θέλεις, αν υπακούσεις. Ποιος μπορεί να εμποδίσει το έργο του Θεού να πραγματοποιηθεί ο ίδιος ο Ιού Γι' αυτό και τον διάλεξε. Να μην είναι συναισθηματικό, να μην είναι θυμώδη, οργίλος, αλλά να είναι πιστό. Αυτό θέλει ο Θεό. Πιστό στο λόγο του. Να είναι αξιόπιστο στο Θεό. Δύνασε και θα πατάξεις. Θα είναι εύκολο για σένα. Εγώ θα το φροντίσω. Εσύ μόνο πρέπει να πεις αμήν. Και έτσι εργάζεται ο Θεός αδερφοί. Μας δίνει τη δυνατότητα, την ελευθερία πρώτα, μετά μας δίνει την οδηγία και τέλος μας δίνει τη δυνατότητα και εκεί θα φανερωθεί αν είμαστε υπάκουοι, αν είμαστε πιστοί, αν είμαστε ειλικρινείς στο λόγο του και υποτεταγμένοι στο θέλημά του διότι πάσο ο οίκος του Αχάβ θα εξελοθρεφθεί. Δηλαδή, και αν δεν το κάνεις, θα βρω άλλον καλύτερο από σένα να το κάνει. Είναι αποφασισμένο ο οίκος του Αχάβ γιατί ξεπέρασε τη μακροθυμία του Θεού οι αμαρτίες του, της Ιεζάβελ και του οίκου του Αχάβ, είναι βεβαιωμένο αν το κάνεις εσύ, εσύ θα ευλογηθεί. Αν δεν το κάνεις εσύ, καλύτερα από σένα θα φωνάξω να κάνει το έργο μου και να εκτελέσει το θέλημά μου. Μας δίνεται δηλαδή ευκαιρίες από το Θεό για να απολαύσουμε με εύκολο τρόπο υποτασσόμενοι στο θέλημα του Θεού, τις ευλογίες του Θεού, εάν είμαστε υποτεταγμένοι, υπάκουοι, πιστοί. Εξάποντος θα εξολοθρευτεί ο οίκος του Αχάβ. Μη φοβάστε δε, μην νομίζεις ότι από σένα εξαρτάται. Εξάπαντος θα γίνει το θέλημά μου, εξάπαντος θα ευλογήσω, εξάπαντος θα κρίνω. Εάν εσύ δεχθείς το λόγο μου, θα είσαι ο εκπληρωτής του θέληματός μου και θα απολαύσεις και τις επαγγελίες και την παρουσία μου. Εξάπαντος θα εξολοθρευτεί ο οίκος του αγάβου γιατί θα αφανίσω από τον Αχάβ όλους τους άντρες και θα καταστήσω εξάπαντος τον οίκο του Αχάβ ως τον οίκο του Ιεροβοάμ του Ιού του Ναβάτ και τον οίκο του Βασά Ιού του Αχιά και ακόμη και την Ιεζάβελ να ξέρεις εκείνε θα την καταφάγουν που εν το αγρό της Ιεζραέλ εκεί που κατοικεί και δεν θα υπάρχει αυτός που θα τη θάψει άρα σε σένα δίνω την εντολή, δίνω την εξουσία, δίνω τη δύναμη, την ικανότητα, δημιουργώ καταστάσεις για να κάνεις το θέλημά μου. Εάν δεν το κάνεις, εσύ θα χάσεις. Γιατί το θέλημά μου θα το κάνω εγώ με άλλον, πολύ καλύτερο από σένα που θα κάνει αυτό που θα του πω. Παράδειγμα, ο Σαούλ, τον οποίον εξέλεξε για βασιλιά ο Θεός, αλλά τον απέρριψε εν τέλει, και βρήκε πολύ καλύτερο από τον Σαούλ, τον Δαβίδ, τον, Υιό, τον ιόν του Ιεσέ. Και πού ήταν η καλοσύνη του, ούτε στην αδε... δεν είχε χαρακτηριστικά καλύτερα από τον Σαούλ, εκτός το ότι η καρδία του ήταν κατά την καρδία του Θεού, στο μεγάλο μυστικό να πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Αδελφοί μου αγαπητοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες, αυτό είναι το μυστικό της επιβίωσής μας. Λέει η Γραφή στις δύσκολες μέρες, ο δε δίκαιος θα ζήσει πίστεως. Δηλαδή ο δίκαιος μπορεί και να μην ζήσει. Μπορεί να σε δικαίωσε ο Θεός, να σε αναγέννησε, να σε βάφτισε ενίδατη, να σε βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Να σε ευλόγησε, να σου έδωσε χαρίσματα. Μέσα στην αγαθοσύνη του, στην, στην, α, α, στο έλεος του, στα σπλάχνα του. Αλλά το αν θα ζήσεις, αυτό εξαρτάται από τον καθέναν από εμά ξεχωριστά. Και η, ζω... και η ζωή μας εξαρτάται από την πίστη μας. Και όταν λέει πίστης, εννοεί υπακοή. Εμπιστεύομαι και περπατάω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και το Λόγο του Θεού μου αποκαλύπτει και μου φανερώνει ο Θεός για να ξέρω πώς να περπατάω στην Παλαιά Διαθήκη σε διδασκαλία, στην Γενή Διαθήκη προσωτηρία, αλλά... Και μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Αληθώς είναι τέκνα Θεού. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αδελφοί ανευπίστεως γιατί ανευπίστεως κανείς δεν ευαρεστεί το Θεό. Και τι σημαίνει ανευπίστεως αφού δια της πίστεως μας, κατά χάρη μας αναγέννησε. Ναι αλλά πρέπει να παραμένει η πίστη μας ζωντανή γιατί αν δεν έχει έργα η πίστη μας είναι νεκρή. Είμαστε ανευπίστεως. Να έχουμε έργα πίστεως. Τι θα πει έργα πίστεως. Έργα υπακοής. Έργα υποταγής. Φοβούμενοι το Θεό να περπατάμε ακριβώς. Μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Ιδιαίτερα τις μέρες σέσχατες γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και τι σημαίνει ακριβώς. Μέσα στο Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν κάτι από αυτά τα δύο λείπουνε, ο άνθρωπος περπατάει στα τυφλά. Περπατάει στα τυφλά και δεν ξέρει που πάει. Είναι ανάγκη αδερφοί αγαπητοί και να μελετάμε το Λόγο του Θεού για να μας φανερώνετε πώς πρέπει να εκτελούμε Αυτόν, τα αυτά μελέτα σε αυτά, σε αυτά, σε αυτά μένε, για να είναι φανερή η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους, αλλά όταν λέει να μελετάμε, εννοεί να μελετάμε. Και πώς μελετάμε το Λόγο του Θεού. Με φόβο Θεού, με προσευχή, με εξήτηση. Παίρνω το Λόγο του Θεού για να μου μιλήσει ο Θεός. Δεν διαβάζω ένα βιβλιαράκι. Έτσι να διαβάσω μια παραβολή, να διαβάσω κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, να κάνω την υποχρέωσή μου, διάβασα ένα τέταρτο, μισή ώρα, μια ώρα, τέλειωσα. Όχι έτσι. Δεν είναι αυτό μελέτα. Το μελέτα είναι βάζεις τη γραφή σου μπροστά, προσεύχεσαι, Χριστέ μου σε παρακαλώ έλα εδώ, ζωντάνεψε το λόγο σου, ανακάτεψε την καρδιά μου να τον δεχτεί, φανέρωσέ μου το θέλημά σου και μέσα από το λόγο του Θεού ο Θεός θα σου δείχνει αδελφέ ακριβώς με λεπτομέρειες πώς να περπατάς αλλά δεν φτάνει αυτό. Είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι αρκετό. Στη συνέχεια χρειάζεται και το δωμάτιό σου, το ταμείο σου, τη μοναξιά σου. Γι' αυτό πάντοτε προτρέπουμε. Βόηθα τη γυναίκα σου να έχει ταμείο, αδελφέ μου. Βόηθα τον άντρα σου να έχει ταμείο, αδελφέ μου, για να πάει καλά το σπίτι σα. Αν η γυναίκα σου δεν μελετάει και δεν έχει ταμείο, πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά της. Μου σκέμα θα τα κάνει. Αν ο άντρα σου δεν μελετάει το Λόγο του Θεού και δεν έχει ταμείο, πώς θα επιβιώσει. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και εκεί στο ταμείο, όταν εξητάς, στους εξητούντας, όχι μια φορά, μπήκα στο ταμείο μου, εντάξει. Ζω στο ταμείο μου. Όταν εξητάς το ταμείο σου, όταν ζεις στο ταμείο σου, τότε έρχεται ο Θεός και σε αυξάνει, σε οικοδομεί, σου ψιθυρίζει, σε οδηγεί, σε κατευθύνει, σε ελέγχει, σε προτρέπει, σε μαλώνει. Εγώ εκεί θέλω να με μαλώνει ο Θεός, δεν θέλω να με μαλώνει στον δρόμο, στην εκκλησία, στην οικογένειά μου. Εκεί θέλω, κρυφά θέλω να με μαλώνει ο Θεός. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει. Αλλιώς δεν επιβιώνεις. Δεν θα επιβιώνεις το να κάθεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι και να μιλάς και να μιλάς και να παραμιλάς. Διάβασα μία μελέτη ε, και μου έκανε εντύπωση και λέω πόσο αληθινό είναι ο λόγος του Θεού. Λέει όσοι λέει σκέφτονται πολύ κινδυνεύουν από κατάθλιψη και ψυχολογικά προβλήματα. Τι θέλει ο Θεός αδερφοί αγαπητοί. Απλότητα. Δεν θέλει υπερβολή σκέψης απλότητα, του απλούς σοφίζει ο Θεός. Και η απλότητα η δική μας ποια είναι, το ταμείο μας. Ό,τι έχεις να πεις πέσα στο Θεό, μην τα λες στον εαυτό σου. Τα λέω, τα ξαναλέω, τα ξαναφαντάζομαι, τα ξανασκέφτομαι και ακόμη προχωράω. Τα λέω και στη γυναίκα μου, τα λες στον άντρα σου, πιάνω και κανένα δύο δικού μου έτσι αδερφούς και καλούς και τα λέω, τα λέω, τα λέω και στο τέλος η καρδιά μου γκρεμίζεται. Η ύπαρξή μου μηδενίζεται. Χάνουμε την παρυσία μας, χάνουμε τη δύναμή μας. Δεν λέω να μη συμβουλευτείς έναν αδερφό για μια δύσκολη κατάσταση. Το είναι εξάπαντος απαραίτητο. Όχι όμως για να σου δώσει τη γνώμη του, αλλά για να προσευχηθεί. Δηλαδή πιθανόν εγώ να μην μπορώ να προσευχηθώ. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να προσευχηθείς. Είσαι αποκάμει και χρειάζεσαι βοήθεια. Μην ξεχνάμε όμως αδερφοί την οικογενειακή προσευχή. Είναι πολύ σημαντικό. Σας το επαναλαμβάνω με τη χάρη του Χριστού. Δεν μπορείς να επιβιώσεις εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού και αν δεν εξητείς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Από λάθο σε λάθο. Και τέλος από αποτυχία σε αποτυχία θα πηγαίνεις. Η νίκη μας Έρχεται μόνο αν ο Θεός μας δώσει θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού. Πού? Μέσα από το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μην νομίζουμε ότι είναι υπερβολή ο Λόγος του Θεού. Είναι αλήθεια. Δεν είναι υπερβολή. Είναι αλήθεια. Και όταν μας φανερώσει κάτι ο Θεός να κάνουμε, να τρέχουμε να το κάνουμε. Εάν παρόλα αυτά γιατί η καρδιά μας την απατηλεί περβάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν τα καταφέρουμε, να μετανοούμε και πάλι να τρέχουμε. Ο Ιού τ' άκουσε, το πίστεψε, γιατί ο Θεός είχε διεγείρει την καρδιά του, πιθανόν να τον είχε ενημερώσει κιόλα, δεν φαίνεται στη γραφή όμως. Ο Υιός του προφήτου έφυγε, ο προφήτης, και ο Ιού επανήλθε στους άρχοντες. Και εκεί αρχίζει η πρώτη μικρή επίθεση του εχθρού, ο οποίο ξέρει τι του είπε ο Θεός. Λέει αυτός ο παράφρον γιατί ήλθε σε σένα, τι σου είπε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο, διάβολος είναι να ονειδήσει το λόγο του Θεού. Μη φοβάσαι. Από το διάβολο είναι που ονειδίζει το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί ό,τι και να πει ο διάβολος. Ό,τι και, να, και κατηγόρια να κάνει ή τον φοβάσαι, είναι νικημένος ο Χριστός ενίκησε ε, 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 και εμείς θα νικήσουμε και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας κόσμο, η πίστη μας τι είπε αυτός ο παράφρον παράφρον, αλλά έχει λόγο Θεού πως τον αποκαλεί παράφρονα αυτόν που έχει λόγο Θεού ε, δεν πάει καλά ο άνθρωπος αυτόν που έχει λόγο Θεού, εσύ τον λες παράφρονα όμως ο Ιού δεν κολλάει πια, γιατί η καρδιά του έχει φτιαχτεί και λέει «Σείς γνωρίζετε τον άνθρωπο αυτό, απευθύνεται σε όλους και γνωρίζετε και τα λόγια του, είναι προφήτης. Μιλάει ο Θεός με το στόμα του και όλοι οι άλλοι είπαν να μην. Και αυτός έμεινε μόνος του. Συμφώνησε και αυτός. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδερφή, όχι τι λέω εγώ, αλλά τι λένε και οι αδερφοί μου. Γιατί όλοι έχουμε πνεύμα Θεού. Δεν μπορώ εγώ να λέω πάντοτε από εδώ και όλοι οι αδερφοί μου να λένε από εκεί. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να εξετάσουμε. Ή εγώ έχω κάνει μεγάλο λάθος ή τα αδέρφια μου χρειάζονται κάποια διαφοροποίηση, κάτι να γίνει. Συνήθως όμως ο ένας κάνει λάθος. Συνήθως. Το αποτέλεσμα είναι ο Θεός άμεσα και εύκολα διήγηρε την καρδιά όλων των αρχόντων. Έβγαλαν τα ημάτια τους, τα έβαλαν όπως συνηθιζόταν τότε και κάθισαν επάνω τον Ιού και είπαν, διεκήρυξαν, ο Ιού ευασίλευσε. Τόσο εύκολα. Ε, τόσο εύκολα γίνεται το έργο του Θεού. Τόσο εύκολα. Μέσα σε μια στιγμή ο Ιού έγινε βασιλιάς. Ναι, αλλά ήταν η στιγμή παρακυρίου. Από το Θεό ήταν η στιγμή αυτή. Ο Θεός το έκανε. Δεν το έκανε ο Ιού. Δεν είπε εγώ γίνομαι βασιλιάς. Είπε αυτό που του είπε ο Θεός. Και ο Θεός διήγηρε τις καρδιές όλων και όλοι συμμαρτύρησαν και είπαν να μην. Και αμέσως ξεκινάει στο να εκτελέσει το Λόγο του Θεού. Αμέσως. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δισταγμό. Λέει στους άλλους μπείτε σε κανέναν τίποτα. Παίρνει το αλογό του, παίρνει και τους α, στρατιώτες του, στρατηγούς του, ξέρω εγώ ποιους πήρε, και ξεκίνησε για να πάει εκεί που κατοικούσε ο Ιωράμ, στην Ιεσραήλ. Τρέχοντας μανιωδός, και μ' αρέσει αυτό, ζήλος, θα πάω τρέχοντας να κάνω αυτό που μου είπε ο Θεός. Τώρα, γιατί αν πάω τρέχοντας τώρα, ο Θεός θα είχε ανοίξει το δρόμο. Αν πήγαινε μετά από ένα μήνα, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε. Και δεν ξέρω αν θα τον κρατούσε και ο Θεός. Τώρα, και το αποτέλεσμα αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι ενώ τον είδαν από μακριά, αλλά εκεί ποιοι ήταν, δεν ήταν μόνο η Ιωράμ, ήταν και ο Χωζίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, ο οποίος είχε παντρευτεί την αδελφή του, την κόρη της Ιεζάβελ, την Πώς τη λέγανε, τη γολοθή, γοθολ, γο, Γολοθία, πώς τη λέγανε, θα σα το πω τώρα. Πώς τη λέγανε, όπως τη λέγανε, όπως τη λέγανε, τι θα την κάνουμε τώρα. Γολοθία, Γοθολία. Ποιος θα το πει καθαρά, το καταλάβω. Αυτή. <laughs> λοιπόν. ε, αυτό όμως το έγινε μεγάλο κακό. Θα το δούμε όμως την άλλη Δευτέρα. Το συμπεθεριό, για να το πούμε πιο γραφικά, η ομοζυγία με ανθρώπους που δεν είναι από το Θεό, φέρνουν πολύ κακά αποτελέσματα. Πάρα πολύ κακά αποτελέσματα. Τόσο κακά που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Αυτή η γοθολία έκανε μεγάλο κακό, αλλά είπαμε θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα, Θεού θέλοντος. Έφτασε έστειλε έναν να, να τον προϋπαντήσει τον ακολούθησε ούτε αντιστάθηκε ούτε τίποτα έστειλε δεύτερο τον ακολούθησε τον ιού και βγαίνει και ο ίδιος και λέει η ειρήνη καθώς τον είδε να τρέχει μανιωδός και λέει τι ειρήνη εφόσον η μητέρα σου η, η Εζάβελ συνεχίζει τις μαγείες τις πορνίες και όταν κατάλαβε ο Ιωράμ στρίφει να φύγει. Ναι, αλλά όσο και να προσπαθήσει να φύγει θα τα καταφέρει. Ένα τόξο. Πρέπει να ήταν πολύ ικανός το αλλά δεν είναι ικανότης του ανθρώπου. Το ξεύει, το χτυπάει ανάμεσα στους δύο βραχίονες και περνάει από την καρδιά του και μένει στον τόπο. Τέλεια επιτυχία έχει ο άνθρωπος του Θεού που είναι ζηλωτής στο να είναι υποτεταγμένος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Τέλεια επιτυχία. Δεν τον τραυμάτισε, στον τόπο τον άφησε, όπως είπε ο Θεός. Και λέει στον ακολουθό του, πάρ' τον και ρίχτον στο αμπελάκι τον Αβουθέ, γιατί θυμάσαι που είχε προφητεύσει ο Ηλίας ότι εδώ θα πεθάνει. Ο Αχάβ εκεί πέθανε και ο γιος του εκεί πέθανε. Δεν τελειώνει εδώ, προχωράει. Συνεχίζει τρέχοντας στην Ιεσραήλ για την Ιεζάβελ. Πρέπει εξάπαντος να κάνει το πρώτο μέρος τη εντολή του Θεού. Γιατί μετά θα κάνει και τα υπόλοιπα που είπε ο Θεός. Καθώς στάνει, η Ιεζάβελ νόμισε, επειδή είναι μάγισσα και πόρνη, ότι μπορεί να καταφέρνει όλους τους ανθρώπους, αλλά όχι τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, βάφει τα ματάκια της, Γι' αυτό τα αδερφοί αγαπητοί, οι χριστιανές δεν βάφονται. Δεν είναι από το Θεό αυτό. Τακτοποιεί και φτιάχνει και τα μαλάκια της, να είναι όμορφη. Κοιτάζονταν και στον καθρέφτη και είπε, βρε, κοίτα τι ωραία που είμαι και τι ωραία που έγινα. Φτούμου να μην πιαστώ. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι η εξωτερική ομορφιά. Η εξωτερική ομορφιά ο Θεός τη δίνει είναι η εσωτερική ομορφιά. Το πράον και ησύχιον πνεύμα είναι αυτό το οποίο είναι πολύτιμο στο Θεό. Και κάθεται από πάνω, τον κοιτάει προκλητικά και γλυκά και του λέει δεν ξέρεις ότι η ιδέα σου βγει σε καλό αυτό που κάνεις. Ακούτε τι του είπε. Έτσι λέει ο διάβολος. Όταν σε βλέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού λέει δεν το ξέρεις ότι θα σου βγει σε καλό. Το θέλημα του Θεού βρε δεν θα μου βγει σε καλό. Αν κάτι μου έχει βγει στο καλό μέχρι τώρα, ήταν το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο δεν μου έχει βγει σε καλό. Η γνώμη μου, η σοφία μου, η σοφία των ανθρώπων, οι συνθήκε, οι περιστάσει, τίποτα δεν μου έχει βγει σε καλό. Μόνο το θέλημα του Θεού μου έχει βγει σε καλό. Ε. Αυτό είναι βέβαιο, αδελφοί. Ε. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Και ο ιού είχε έμπνευση. Γιατί όλοι έχουν πνεύμα αλλά η έμπνευση στηρίζεται από του παντοδυνάμου. Φωνάζει. Είναι κανεί μαζί μου από εκεί πάνω. Όλοι ήταν οι ευλικοί τη. Θεωρητικά κανένα δεν θα ήταν. Γιατί ποιου θα είχε δίπλα τη, του δικού τη ανθρώπου. Του πόρνου, του ιδωλολάτρε και του μάγου. Έλα όμω που είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο εκεί ο Θεό, δύο-τρει ευνούχου, και λέει: Εμεί είμαστε. Λέει: Πάρτε την και ρίξτε την κάτω. Στο, τσά, στο άψε τα τα κάνει γρήγορα ο Θεός. Την πιάνουνε κάτω. αλήθεια και πέφτοντας κάτω, την πάτησε και μετάλογο, πήγανε, φάγανε, ήπιανε και είπαν, για κοίταξε και τι έγινε η μάγισσα έξω και αυτό που είχε υποσχεθεί ο Θεός, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο Ιού, γιατί όταν λέει ο Θεός σε κάποιον, είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς και είναι αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς και αναλαμβάνει να τα κάνει ο Θεός. Τι είχε πει, δεν θα βρουν να θάψουν τίποτα. Και το θυμότανε ο, ο Ιού. Και λέει το αίμα τη θα το γλύψουν σκύλι, είχε πει με τον Ηλία τον προφήτη. Θα το γλύψουν σκύλι και δεν θα τη θάψει κανείς. Έξω από τις πύλες της Ιεσραήλ. Λέει, για κοιτάξτε, λέει, θάψετε γιατί είναι κόρη η βασιλιά. Βγήκαν έξω και δεν βρήκαν τίποτα. Ο Θεός έκανε αυτά που δεν μπορούσε να κάνει ο Υιού και ο Υιού έκανε αυτά που του είπε ο Θεός. Δεν έμεινε παρά μόνο το κρανίο της, φοβερό δεν είναι αδερφή. Οι πόδες και οι παλάμες των χειρών μπορούσε να την αναγνωρίσει, λέει κανεί, από, από, αυτά που έμειναν. Αυτή είναι η Ισραήλ. Είναι, δεν είναι η Ζαβελ είναι, δεν είναι. Και έτσι ήρθε και ολοκληρώθηκε η κρίση του Θεού στον οίκον του Αχάβ. Αγαπημένα μου αδέλφια, α μην νομίζουμε ότι με το Θεό μπορούμε να παίξουμε ή να κρυφτούμε. Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλη ευκαιρία πάντοτε παρά να ταπεινωνόμαστε. Μπροστά στο Θεό, μπροστά στους ανθρώπους, να ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό και να λέμε εις πολλά πτέω Κύριε, μου και κάνα πάλι, συγχώρεσέ με και να τον πλησιάζουμε ως ένοχοι, γιατί είμαστε ένοχοι, ως ένοχοι, ζητώντας έλεος και ιδιαίτερος χάρη. Να κάνει χάρη στη ζωή μας. Αν δεν κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας, άθλια θα είναι η συνέχεια της ζωής μας. Άθλια. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία και από αποτυχία σε αποτυχία. Εάν όμως ταπεινωθούμε και πούμε «Κύριε κοίταξε με πόσο χάλια είμαι, τίποτα δεν μπορώ να κάνω». Φροντίζουμε η καρδιά μας να μένει καθαρή. Χωρίς παράπονα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς αγανάκτηση. Το πνεύμα μας να μην θυμώνει, να μην αγριεύει, να μην φωνάζει. Όπως πρέπει να είναι ο δούλος του Θεού. Και ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη αλλήλους, όχι να οδηγούμε ο ένας τον άλλον, αλλά να οδηγούμε θα όλοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Και αν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ μας ή με έναν αδελφό ή μία αδελφή, να πας στο Θεό και να πεις εγώ φταίω Κύριε. Μην πεις αυτό φταίει, το έχασε το παιχνίδι. Εγώ φταίω Κύριε, συγχώρεσέ με. Να προλάβεις την εύνοια και την ευλογία του Θεού. Θα το ξαναπώ μια φορά, γιατί έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Μια φορά είμαστε στο σπίτι, εγώ και η Άννα, και τσακωθήκαμε άγρια. Καινούργοι είμαστε, μην νομίζετε ότι τσακωνόμαστε. Άγρια όμως τσακωθήκαμε. Η Άννα ήταν απολύτως βεβαία ότι είχε δίκιο, και εγώ ήμουν απολύτως βέβαιος ότι είχα δίκιο. Μάλιστα ήταν στο σπίτι μας εκείνη τη μέρα και ο Κώστας ο Μικελόπουλος, που όταν μας είδε, Πώ είμαστε, έφυγε. Ντράπηκε, έφυγε, δεν μπόρεσε να μείνει. Και όταν έφυγε, η Άννα πήγε στο δωμάτιό τη και γονάτισε. Εγώ πήγα στο δωμάτιό μου και άρχισα να λέω: Κύριε, έχω δίκιο. Πε τη να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Και δεν το καταλαβαίνει ότι έχω δίκιο. Μπορεί και να είχα, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία όμω, αδερφή, ποιο είχε. Εκείνη τη στιγμή ακούω τη φωνή του Χριστού. Είπαγε, ίσω και προλάβει. Και εκεί μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω πεθαίνω. Γίνεται αρπαγή της Εκκλησίας. Ποπό τι έπαθα. Και ενώ ήμουν αγριεμένος και έλεγα μέχρι εκείνη τη στιγμή «Κύριε, πες της να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη». Όταν τα άκουσα αυτό, αποσβολώθηκα. Και ανοίγει η πόρτα εκείνη τη στιγμή που ήμουν χαμένο και μπαίνει η Άννα και μου λέει «Γιώργο μου, συγγνώμη». Και κατάλαβα ότι σε τέτοιες καταστάσεις εκείνο που έχει σημασία είναι ποιο θα προλάβει πρώτος να κερδίσει την ευλογία από τον Θεό. Πρώτο όμω. Δεν να έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη για να του πει σε συγχωρώ. Α, πέταξε το πουλάκι. Να τρέξει εσύ να του ζητήσει συγγνώμη για να σε ευλογήσει ο Θεό. Αμήν.